Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα κοιτάξουμε να ρίξουμε φως σε μια υπόθεση η οποία ταλανίζει την ανθρωπότητα εδώ και 2.000 χρόνια. Θα μου πείτε ποια είναι αυτή η υπόθεση τώρα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και παράξενο, ο Χριστός είναι το πιο αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Δηλαδή, έχει ισχυρούς οπαδούς και ισχυρούς πολέμιους. Στην ιστορία της ανθρωπότητος, αυτά τα 2.000 χρόνια, αυτή η αλήθεια διατρανώνεται και επισφραγίζεται σε όλες σχεδόν τις ιστορικές πράξεις. Γι' αυτό είναι λάθος να εξηγήσουμε την ιστορία μονομερώς, μόνο από υλικής απόψεως. Την ιστορία πρέπει να την εξετάζουμε και από πνευματικής απόψεως. Διότι έπαιξε ρόλο μεγάλο το διάταγμα των Μεδιολάνων που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, που κατάργησε την θρησκευτική ανελευθερία, που έδωσε ελευθερία θρησκείας σε όλους τους ανθρώπους, που κατάργησε τη δουλεία ανθρώπου από άνθρωπο. Θα μου πείτε, καταργήθηκε η δουλεία και αποκτήθηκε η θρησκευτική ελευθερία? Εν τινή μέτρο, ναι. Πάντως και μέχρι σήμερα αυτά τα δύο είναι ζητούμενα. Αν αρχίσουμε λοιπόν να ερευνήσουμε και να ρίξουμε φως στο πρόσωπο του Χριστού, θα δούμε ότι υπάρχει το μυστήριο του Χριστού. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει το μυστήριο του Θεού? Βεβαίως. Ο Χριστός, ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι η Αγία Τριάς, η οποία για τον άνθρωπο αποτελεί ένα μυστήριο. Όσο μεγάλο μυστήριο είναι ο άνθρωπος, άλλο τόσο μεγάλο μυστήριο είναι και ο Θεός. Είναι και ο Χριστός. Αλλά για να μην πελαγοδρομούμε και λέμε πολλά, αρκεί να πούμε ότι θα κάνουμε το αντίθετο από αυτό που λένε οι κατήγοροι του Ευαγγελίου. Θα ερευνήσουμε τις ιστορικές πηγές και τις Άγιες Γραφές. Οι ιστορικές πηγές θα μας μιλήσουν αν και τι είναι ο Χριστός, αν πράγματι υπήρξε σαν πρόσωπο, διότι πολλοί φτάνουν και στην αυθαίρετη αυτή ερμηνεία της ιστορίας, ότι ο Χριστός λέει δεν υπήρξε. Και πώς γίνανε όλα αυτά για έναν ύπαρκτο πρόσωπο? Είναι μεγάλη η τύφλωση αυτών των ανθρώπων. Αν ξέρουμε ανθρώπους της ιστορίας, τους ξέρουμε από ιστορικές πηγές. Τον Πλάτωνο, τον Σωκράτη, πού τον ξέρουμε? Από τα βιβλία που άφησαν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, από τα βιβλία λοιπόν, τα οποία είναι πηγές, όπως είναι ο Όμηρος, έτσι, και από τους αρχαίους κώδικες που λένε οι αρχαιολόγοι. Αρχαίοι κώδικες, δηλαδή βιβλία που διατηρηθήκαν στον χρόνο 1000, 1500 και 2000 χρόνια. Έχουμε τέτοια ιστορικά βιβλία? Βεβαίως και έχουμε. Αλλά για να τα δούμε αυτά πρέπει να ερευνήσουμε. Να πάμε σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα. Γιατί αν δεν τα γνωρίζουμε τα πράγματα, είναι εύκολο να παρασυρθούμε από τις γνώμες των άλλων. Τι θα πούμε λοιπόν? Θα ερευνήσουμε τις γραφές με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς και με τον τρόπο που υπάρχει στην ιστορική μέθοδο. Ο Χριστός λοιπόν εστιάζεται το επίκεντρο της σημερινής μας ερεύνης. Όχι πίστευε και μη ερεύνα. Θα ερευνήσουμε εμείς και τις πηγές τις ποντολατρικές και τις πηγές τις εβραϊκές και τις χριστιανικές πηγές. Από τρεις μεριές λοιπόν θα φωτίσουμε αυτό το πρόσωπο. Τον Ιησού ως ιστορικό πρόσωπο. Ο Ιησούς έζησε στη γη πριν περίπου 2.000 χρόνια. Άλλοι λένε ακριβώς 2.007 χρόνια όσο έχουμε τώρα. Αλλά άλλοι λένε 2 ή 3 χρόνια διαφορά. Αυτό σημαίνει
πως γύρω από αυτό το πρόσωπο μπορούμε να βρούμε μόνο ιστορικα-δικαστική μέθοδο, ιστορικο-δικαστική, ερευνώντας σοβαρά και ειλικρινά, δίχως κάποια ιστοροβουλία, δίχως δηλαδή να πληρωνόμαστε για να πούμε κάτι, δίχως να είμαστε κάτω από κομματική επιτήρηση, δίχως να έχουμε δόλο να ξεγελάσουμε τους ανθρώπους, αλλά με το χέρι στην καρδιά θα κάνουμε τη σημερινή μας έρευνα. Για να έχουμε δίκη, πρέπει να έχουμε και μάρτυρες. Έγκυροι μάρτυρες είναι εκείνοι που διηγούνται γεγονότα. Οι πιο έγκυροι μάρτυρες είναι οι αυτόπτες και οι αυτίκοοι. Δεν πει αυτόπτες, αυτοί που βλέπουν μπροστά τους ένα γεγονός και αυτοί που ακούνε τα λόγια από το πρόσωπο που τα λέει. Έχουν δηλαδή δικιά τους εμπειρία. Εμπειρία επαφής, οπτικής και ακουστικής. Οι μάρτυρες δεν είναι καθόλου έγκαιροι σε ό,τι εκφράζουν τη γνώμη τους, διότι η γνώμη τους μπορεί ο καθένας να λέει τη γνώμη τη δική του. Αλλά εκείνοι που βλέπουν και ακούουν τα πράγματα και έχουν σώα στα σφρέναστον, είναι σωστοί μάρτυρες. Και τώρα να δούμε τις μαρτυρίες αυτών που έγραψαν για τον Χριστό, όχι μόνο από τα τέσσερα Ευαγγέλια που έγραψαν οι Ευαγγελιστές και ο Απόστολος Παύλος Πέμπτος και οι επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, Ιακώβου κλπ. Αλλά 4-5 κυρίως είναι οι πηγές της Καινής Διαθήκης, τα πρόσωπα μάλλον που μπορούν να μας δώσουν ανάγλυφη την εικόνα των γεγονότων, τα οποία τα έζησαν οι ίδιοι και τα περιγράφουν. Αλλά εμείς τώρα θα πάρουμε από πηγές ειδωλολατρικές. Όταν λέμε ειδωλολατρικές πηγές, δεν εννοούμε τώρα ούτε δίνουμε μορφή σε κάποιο λαό, αλλά εννοούμε τις έξω-εβραϊκές πηγές, αυτές που δεν υπήρχαν μέσα στο Ισραήλ. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι, ιστορικοί, οι οποίοι έγραψαν λίγα, πολλά, λιγότερα, σχετικά λίγα θα λέγαμε, για τον Ιησού Χριστό. Αλλά και μία λέξη να πούνε ότι υπήρξε ο Ιησούς, ο Χριστός στην Παλαιστίνη κλπ. Κλπ. Μας είναι αρκετή. Γιατί εμείς δεν θέλουμε τώρα να αποδείξουμε άλλα πράγματα παρά μόνο την ύπαρξη του ιστορικού Χριστού. Έχουμε λοιπόν τον Πλίνιο, σημειώστε το όνομά του, είναι ιστορικός ο Πλίνιος. Έχουμε τον Τάκητο και τον Σουετόνιο. Έχουμε τρεις ιστορικούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό, καμία σχέση με τον εβραϊσμό. Δηλαδή δεν είναι ούτε οπαδοί του Μωυσή που ήταν τότε ο κόσμος, ούτε οπαδοί του Χριστού που ήταν η νέα θρησκεία που έφερα οι Απόστολοι στον κόσμο. Ο Χριστός κεφαλή και η Εκκλησία του. Αυτές μαρτυρούν τουλάχιστον ότι ο Ιησούς ήταν ιστορικό πρόσωπο. Δεν τον εκθιάζουν, δεν λένε ότι είναι θεάνθρωπος όπως πιστεύουμε εμείς, απλώς λένε ότι έδρασε στην Παλαιστίνη ένα πρόσωπο και έγινε αυτό και αυτό. Μας φτάνουν αυτοί οι τρεις, ο Πλίνιος, ο Τάκητος και ο Σουετόνιος. Αν και έχουμε κι άλλον, τον Ιώσυπο, για τον οποίο μας μείνει καιρός, θα πούμε αργότερα. Αυτός είναι ιστορικός Εβραίος ο Ιώσυπος, ο οποίος έζησε την εποχή της αλώσεως της Ιερουσαλήμ. Περιγράφει λοιπόν τα σημεία και τα τέρατα που έγωνα κατά την άλωση της Ιερουσαλήμ και φυσικά μιλάει γιατί όχι επειδή είδε τον Χριστό, γιατί ήταν πολύ νεότερος του Χριστού, αλλά επειδή γνώρισε τους μαθητές του Χριστού. Γνώρισε τους Αποστόλους, άκουσε για αυτούς, έμαθε για τα γεγονότα σαν ιστορικός που ήταν και ενδιαφερόταν, για το διωγμό που κάναν στους χριστιανούς, για το λιθοβολισμό του Στεφάνου και αυτά όλα τα είδε ο Ιώσυπος και έγραψε και λίγα για αυτή την αίρεση, λέει, του Ιουδαϊσμού, η οποία λέγεται χριστιανισμός, η οποία λέγεται, δεν λέει χριστιανισμός ακριβώς τη λέξη αυτή, αλλά λέει οπαδοί του Ιησού του Ναζαρινού. Κρατήστε το αυτό. Αυτός δεν ήταν χριστιανός. Και τώρα να δούμε τον Χριστό από τις εβραϊκές πηγές. Αν ζητήσει κανείς, δεν τα έχω δει εγώ προσωπικά αυτά τα βιβλία,
αλλά υπάρχουν και μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί. Σε κάποια βιβλιοπωλεία, πιθανόν να είναι λίγα τα βιβλιοπωλεία που πουλάνε αυτά τα βιβλία και θα σας πω ποια είναι. Αλλά είναι ένα βιβλίο που λέγεται Talmud και το γράψαν Εβραίοι συγγραφείς, Ιουδαίοι συγγραφείς, Ισραηλίτες και ένα βιβλίο που λέγεται το Λερόδι Γεσούα. Γεσούα είναι το όνομα Ιησούς. Το Λερόδι Γεσούα. Αυτά είναι βιβλία μεταγενέστερα από 3 έως 12 αιώνες μετά. Δεν είναι την εποχή του Χριστού γραμμένα αυτά, αλλά είναι από Εβραίους γραμμένα. Αυτό έχει σημασία. Διότι υπήρξαν φανατικοί εχθροί του Χριστού, όχι όλοι οι Εβραίοι, κάποιοι Εβραίοι υπήρξαν και φανατικοί εχθροί του Χριστιανισμού. Έγραψαν λοιπόν αυτό το βιβλίο, το Τολερόδι Γεσούα ειδικά, εμπαθώς, με πάθος κατά του προσώπου του Χριστού. Μαρτυρούν όμως ότι ο Χριστός υπήρξε σαν ιστορικό πρόσωπο. Και αυτοί εδώ μας εξυπηρετούν σε αυτό που ψάχνουμε εμείς σήμερα. Το να δούμε τον Χριστό σαν ιστορικό πρόσωπο από όλους, από τους εχθρούς του, από τους φίλους του, τους οπαδούς του και τους πιστούς του. Μαρτυρούν ότι ο Χριστός υπήρξε, ότι έκανε μεγάλα θαύματα, ότι σταυρώθηκε και προσπαθούν σε όλα αυτά να δώσουν μια δική τους εξήγηση. Ακόμα μαρτυρούν ότι ο Θεός αναστήθηκε. Αλλά βέβαια, όχι με τη δύναμή του, όχι με τη δύναμη του Πατρός, όπως πιστεύουμε εμείς, που είναι η αλήθεια που πιστεύουμε, αλλά με διάφορα άλλα μέσα και τρόπους. Και μετά, δεν μας μένουν παρά χριστιανικές πηγές. Αυτές που αναφέρονται πάντοτε στα εκκλησιαστικά μας βιβλία και στην Καινή Διαθήκη. Τρεις πηγές έχουμε εμείς που αντλούμε πληροφορίες και την πίστη μας, φοδερεώνουμε την πίστη μας και ακούμε την ιστορική της βάση και όλα αυτά. Η μία πηγή είναι η Παλαιά Διαθήκη, την οποία τη δεχόμεθα. Είναι η Καινή Διαθήκη και είναι και η Ιερά Παράδοση. Αλλά ας περιοριστούμε εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή στα τέσσερα Ευαγγέλια. Είναι γραμμένα από αυτόπτες και αυτίκους μάρτυρες. Δηλαδή, αν είχαμε μπροστά μας τον Παύλο και του λέγαμε «Με συγχωρείτε, Κύριε, Άγιος Παύλος, μπορείτε να μας πείτε αν εσείς είδατε τον Χριστό?» Θα πει ο Παύλος «Δεν τον είδα με τα γήινα μου μάτια, τον είδα με τα μάτια της ψυχής, τον είδα στον ουρανό» κλπ. Κλπ. Τι άλλο έχετε να πείτε πάνω σε αυτό το θέμα? Είδα και γνώρισα όλη την εξέλιξη των Αποστολικών χρόνων. Γνώρισα τον Πέτρο, γνώρισα τους Αποστόλους, γνώρισα τον Βαρνάβα, γνώρισα τον Στέφανο, τον οποίο λιθοβολήσαμε όλη η παρέα μου. Άρα είναι μέσα στις πληροφορίες, μέσα στα πρόσωπα που γνώρισαν τον Χριστό, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να δώσει μια αντικειμενική μαρτυρία όψεως πρόσωπο προς πρόσωπο, γιατί ο Παύλος έγινε χριστιανός λίγα χρόνια μετά την Ανάσταση του Ιησού. Κρατήστε λοιπόν αυτά τώρα, ότι έχουμε αυτόπτες και αυτίκουες μάρτυρες, τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Ο Ματθαίος είναι Εβραίος, γράφει το Ευαγγέλιο, παρακαλώ, στην εβραϊκή αραμαϊκή γλώσσα, αλλά κατόπιν για τις ανάγκες και εκείνων που δεν ήταν Εβραίοι, αλλά ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, το γράφει στην ελληνική γλώσσα. Αυτό που κρατάμε στα χέρια μας, και δεν το ξέρουν οι αιρετικοί, είναι ακριβώς τα λόγια του Ματθαίου που έγραψε στα χαρτιά του. Και υπάρχουν μαρτυρίες, όπως είπαμε, αρχαιολογικές που αποδεικνύουν ότι ο Ματθαίος αυτά έγραψε. Υπάρχουν Ευαγγέλια του 50 μετά Χριστόν, του 150 μετά Χριστόν, του 200 μετά Χριστόν, του 250 μετά Χριστόν. Είναι οι λεγόμενοι κώδικες. Μερικοί από αυτούς είναι κομμάτια των Ευαγγελίων, αλλά όλα μαζί κάνουν ένα παζλ και συμπληρώνουν την Καινή Διαθήκη, που αποδεικνύεται περίτρανα ότι αυτή η Καινή Διαθήκη που τα διαβάζουμε εμείς σήμερα δεν είναι, όπως λένε μερικοί, αλλοιωμένη,
αλλά είναι ακριβώς όπως την έγραψαν οι Θεοφώτιστοι Απόστολοι και Ευαγγελιστές, οι τέσσερις που είπαμε προηγουμένως. Και ιδιαιτέρως για τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, υπάρχει εξής καταπληκτική ανακάλυψη. Βρέθηκε σχεδόν το κείμενό του ολόκληρο σε πάπυρο, γραμμένο και κλεισμένο μέσα σε κάποια κιούπια στον Κουμράν. Αλλά ας μην επεκταθούμε εκεί. Οι χριστιανικές πηγές λοιπόν είπαμε ότι έχουν μάρτυρες τους Αποστόλους και βλέπουμε ότι περιγράφουν στιγμιότυπα, όχι αερολογία, αλλά ντοκουμενταρισμένα. Δηλαδή λένε την εποχή που κυβερνήτης στη Ρώμη ήτανε ο Μάρκος Αβρίλιος, λέμε παράδειγμα τώρα, στην εποχή που τετράρχης της Γαλιλαίας ήτανε ο Ηρώδης και της Αβυλινής ο Τάδε, ο Φίλιππος, συνέβη αυτό το περιστατικό. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί ειδικά ο Λουκάς προσέχει πάρα πολύ να τεκμηριώνει σε κάθε κεφάλαιό του τον τόπο και το χρόνο και το χώρο. Αυτά αποτελούν ιστορικές μαρτυρίες. Κάλλιστα ο Λουκάς μπορεί να θεωρηθεί ένας ιστορικός ερευνητής, ένας τεκμηριωμένος μάρτυρας των γραφωμένων, τα οποία γράφει, δηλαδή έχει δει και έχει ακούσει τα γεγονότα αυτά από πρώτο χέρι. Τώρα, λέει ο Χριστός, ερευνάτε τας γραφάς και εσείς δοκείτε, νομίζετε ότι με τη μελέτη μόνον των γραφών θα έχετε εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Οι γραφές όμως που μελετάτε μαρτυρούν για μένα. Ερευνούν λοιπόν τις γραφές. Καλά κάνουν οι Εβραίοι και ερευνούν τις γραφές. Μα αν δεν ερευνήσουμε την Παλαιά Διαθήκη, πώς θα δούμε ότι προφητεύεται ο Χριστός? Την ερευνούμε επομένως την Παλαιά Διαθήκη. Αν όμως δεν βρούνε την αλήθεια της Παλαιάς Διαθήκης, δεν θα βρούνε την αιώνια ζωή και τον Χριστό. Οι γραφές μιλάνε για τον Χριστό και δίνουν μαρτυρία οι γραφές. Όλοι σχεδόν οι προφήτες μιλάνε για το Μεσσία που θα έρθει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δίνουν μαρτυρία για τον Χριστό και η αξιοπιστία των Αγίων Ευαγγελίων ετέθη υπό αμφισβήτηση κατά τους τελευταίους αιώνες από διάφορους αθέους λογίους. Έλεγαν, αυτά που λένε τα Ευαγγέλια δεν γίνονται, είναι μύθοι, είναι ψέματα, είναι εξιδανικεύσεις. Εξιδανικεύσεις που τις έκανα λέει αργότερα. Άρα λοιπόν αυτοί είναι συκοφάντες. Διότι τα Ευαγγέλια δεν γράφτηκαν αργότερα, οι ερμηνείες δόθηκαν αργότερα από αυτούς. Οι ιδέες αυτές από πολλούς και σε πολλές μορφές είχαν θεωρηθεί σπουδαίες, αλλά η έρευνα σοβαρών επιστημόνων κυριολεκτικά εκονιορτοποίησαν, έκαναν σκόνη τα επιχειρήματα της αμφισβήτησης. Μία από τις εκτεταμένες δραστηριότητες συγχρόνου πνεύματος, η ανώτερη κριτική της Βίβλου που τη λένε, που ήταν μια επίθεση κατά της αυθεντικότητος και της αληθείας της Βίβλου, προσπάθησαν δηλαδή οι εχθροί να βρουν στοιχεία μέσα από το Ευαγγέλιο, ούτως ώστε το συκοφαντήσουν ως αναλυθές. Άλλοι λένε ότι δεν συμφωνούν οι Ευαγγελιστές, επειδή άλλος λέει δύο άνθρωποι ήταν εκεί και άλλος τρεις άνθρωποι ήταν εκεί. Μα μπορεί να ήταν τρεις και να φύγει ο ένας και να μην είναι δύο. Α, εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τα μεγάλα, κορυφαία, κεφαλαιώδη ζητήματα πρέπει να κοιτάξουμε. Αντικρούστηκαν όμως από ηρεϊκές προσπάθειες και Αγίων όλων των αιώνων, οι οποίοι πολέμησαν τους αιρετικούς και τους συκοφάντες του Ευαγγελίου και απέδειξαν ότι οι βάσεις της χριστιανικής πίστεως είναι ιστορικά αξιόπιστες. Με ακράδαντα επιστημονικά στοιχεία, θεολογικά και αληθινά, δηλαδή λογικά. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ σπουδαία.
είναι δυνατόν να αποδειχτούν τόσο επαναστατικά όσο υπήρξε και ο ίδιος ο χριστιανισμός. Αυτά αναφέρει ο Ντουράν Γουίλ, ένας ιστορικός ερευνητής στην Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού, στον τρίτο τόμο, Αθήνα 1958, εκδόθηκε το βιβλίο, μεταφράστηκε. Τα επιχειρήματα αυτής της ανώτερης κριτικής, όπως την είπαν για το Ευαγγέλιο, είναι ξεπερασμένα μια για πάντα. Δεν ξεχάστηκαν και κυκλοφόρησαν τα ίδια ψέματα σε διάφορες εκδόσεις βιβλίων άλλων. Περιεχόμενο Γάμα Κορδάτος, Αμπελέν, Μάρας. Καθώς μεταδόθηκαν και από στόμα σε στόμα από δήθεν προοδευτικούς που ζουν έναν αιώνα πίσω. Σε κάποιον, λέει, είπαμε να μελετάς τα Ευαγγέλια, και ήταν προοδευτικός αυτός, να δεις τι πράγματι είναι ο Χριστός και θα τον αγαπήσεις. Το Ευαγγέλιο, λέει αυτός, είναι βιβλίο διάτρητο, δηλαδή καθόλου τεκμηριωμένο. Ο άνθρωπος δεν αρκείται να έχει γνώσεις, πρέπει να έχει και γνώση, δηλαδή να ξέρει αν κάτι που έμαθε είναι σωστό ή αλλιώς λέγεται ημιμαθής. Και έχοντας ημιμάθημα είναι χειρότερος από τον εντελώς αμαθή. Λοιπόν, αυτά που διάβασες τα έλεξες, ρωτάει. Φυσικά, με ποια κριτήρια, τι κριτήρια. Μα είναι αυστηρά καθορισμένα και γενικά παραδεκτά. Δεν ήξερε τίποτε και νόμιζε πως η αξιοπιστία των βιβλίων είναι κάτι ανάλογο με τον πολιτισμό, που ο καθένας δέχεται ανεξέλεκτα τα συνθήματα που του αρέσουν. Κριτήρια με τα οποία εξετάζουμε ένα βιβλίο είναι ο βιβλιογραφικός έλεγχος, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, οι εξωτερικές και εσωτερικές μαρτυρίες. Ας δούμε λοιπόν τώρα το πρώτο. Πού βρέθηκε το βιβλίο αυτό? Πώς έφτασε το βιβλίο αυτό στα χέρια μας? Από ποιον προέρχεται? Είναι αυθεντικό? Είναι παραποιημένο? Όταν διαπιστώνουμε πως κάποιο κείμενο θεωρείται αυτόματα γνήσιο, το κείμενο είναι αυθεντικό, πρωτότυπο, το κείμενο θεωρείται αυτομάτως γνήσιο και βιβλιογραφικά αξιόπιστο. Ποια είναι τα κείμενα? Οι πάπυροι που είπαμε προηγουμένως. Επιστολές ανθρώπων της περίοδου από 100 με 500 μετά Χριστόν. Αυτές που βρέθηκαν, όπως είπαμε, στην Αίγυπτο και πολλές άλλες, όπως και μερικά βιβλία που σώθηκαν και χειρόγραφα μεταγενέστερης εποχής. Βιβλία Αγίων. Έχουμε πολλά. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους έχουμε βιβλία και πληροφορίες από ανθρώπους που ήταν μέσα στο χριστιανισμό. Πόσοι χειρόγραφοι κώδικες έχουν σωθεί? Πόσοι αρχαίοι είναι σωσμένοι κώδικες? Σε αριθμών κωδίκων σώζονται τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Έχουμε 2.500 κώδικες. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Ξέρετε τι θα πει 2.500 κώδικες, 2.500 μαρτυρίες από παπύρους, από βιβλία που γράφτηκαν την ίδια εποχή ή τα κομμάτια των ίδιων των βιβλίων? Από πού προέρχονται οι κώδικες? Από ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Τι ισχύει για τους αρχαίους συγγραφείς? Ακούστε. Για τον Εσχύλο έχουμε μόνο 50 χειρόγραφα, μερικά δικά του και μερικά άλλων. Το Σοφοκλή έχουμε 100, του Δουκιδίδη έχουμε μόνο 8, του Ιστορικού Πλίνιου 200, του Οράτιου 500. Άρα, από πλευράς αριθμών κωδίκων, όπως είπαμε, παπύρων δηλαδή, πρωτογενών αρχαιολογικών ευρημάτων, ας πούμε, που βάζουν σφραγίδα ότι το κείμενο αυτό είναι γνήσιο ή γνήσιο αντίγραφο ή το ίδιο, έχουμε 2.500 κώδικες, αποδείξεις δηλαδή της αλήθειας της Αγίας Γραφής. Η ιστορία του Θοκυδίδη, που εξιστορεί τα γεγονότα της περίοδου 460 με 400, 60 χρόνια, δεν σώζεται πρωτότυπα, αυτόγραφο του Θοκυδίδη, που σημαίνει το κείμενο που έγραψε ο ίδιος με τα χέρια του, σώζονται 8 χειρόγραφα, όλα γραμμένα, πότε λέτε, το 900 μετά Χριστόν. Εν τούτης ουδής δύναται να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των εγγράφων αυτών. Ο Θουκυδίδης
δεν άφησε δικά του κείμενα, χάθηκαν τα χειρόγραφά του. Αλλά εκείνοι που τα αντέγραψαν με επιμέλεια, άλλοι ιστορικοί επιστήμονες, έγραψαν το 900 και το 1300, δηλαδή 1300 μεταγενέστερα χρόνια από τον Θουκυδίδη, την ιστορία του. Ουδής, μα ουδής δύναται να πει ότι αυτά είναι πλαστά. Ο αρχαιότερος κώδικας, η ποιητική, προέρχεται το έτος 1100 π.Χ., δηλαδή 1400 χρόνια μεταγενέστερα. Ο γαλατικός πόλεμος του Γιούλιους Καίσαρος, ένας πόλεμος που έκανε ο Καίσαρας, ένας αυτοκράτορας της Ιούλιος Καίσαρας, αυτοκράτορας της Ρώμης. Γράφτηκαν, έχουμε δηλαδή τα πιο νοπά, αυτά που είναι τα πρωτότυπα ας πούμε, είναι το 1000 μετά Χριστόν. Τα αμφισβητεί κανείς στα βιβλία, κανείς. Γιατί? Γιατί από άλλα που υπάρχουν κλπ. Κλπ. Βλέπουν ότι συμφωνούν. Η Καινή Διαθήκη, που γράφτηκε μεταξύ του 50 και του 70. Το 55 έγραψε ο Ματθαίος. Και λέει μέσα, να κάνω μια παρένθεση, ότι ο Χριστός τους είπε, κοιτάξτε αυτή την πόλη και αυτό το ναό και σε λίγο δεν θα δείτε τίποτα από αυτά. Θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα τα κάνουν όλα, θα τα ισοπεδώσουν. Τα βγάλανε από τις ρίζες τους και τα κτίρια και τα πάντα. Το 55 μετά Χριστόν, ο Ματθαίος έγραψε αυτό το γεγονός που άκουσε ο ίδιος από το στόμα του Χριστού. Και μετά από 15 χρόνια, αφού το έγραψε αυτό ο Ματθαίος, γίνεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το 70 μετά Χριστόν, ο Τίτος καταστρέφει ολοσχερώς την Ιερουσαλήμ. Η Καινή Διαθήκη γράφεται μεταξύ του 50 και 70 μετά Χριστόν, σώζονται 25.000 κώδικες, συγγνώμη. Δεν είναι 2,5, αλλά εγώ έκανα λάθος. Είναι 25.000 κώδικες, δηλαδή 10 φορές περισσότερο από ό,τι λέγαμε προηγουμένως. Οι αρχαιότεροι είναι ο Σιναϊτικός κώδικας που υπάρχει στο Σινά, ο Αλεξανδρινός και ο Βατικανός. Αυτοί οι τρεις, οι δύο τελευταίοι γράφτηκαν μεταξύ του 250 και του 200 μετά Χριστόν. Με άλλα λόγια, από απόψεως αρχαιότητος των κωδίκων, η Καινή Διαθήκη είναι το πιο αξιόπιστο βιβλίο στον κόσμο. Θα το ξαναπούμε. Από απόψεως αρχαιολογικών ευρημάτων, η Καινή Διαθήκη είναι το περισσότερο τεκμηριωμένο βιβλίο, αξιόπιστο και τεκμηριωμένο βιβλίο του κόσμου. Και είναι απλό να σας πω γιατί. Είναι δυνατόν οι πρώτοι χριστιανοί να μην αντέγραφαν τα Ευαγγέλια διαχειρός που τα έγραφαν με επιμέλεια, να μην φύγει ούτε μια λέξη, ξέροντας ότι αυτός δεν είναι λόγος ανθρώπινος, αλλά λόγος θεϊκός. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς τα έγραφαν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες Ευαγγέλια στο χέρι και έτσι διέσωσαν την ακρίβεια των Ευαγγελίων όταν συγκρίνουμε τα παλιότερα Ευαγγέλια με τα σημερινά και τα βρίσκουμε το ίδιο. Με άλλα λόγια, από απόψεως αρχαιότητος των κωδίκων, η Καινή Διαθήκη είναι το πιο αξιόπιστο βιβλίο στον κόσμο. Μετά την Καινή Διαθήκη, δεύτερο σε αξιοπιστία, από απόψεως βιβλιογραφικού ελέγχου, αρχαίο βιβλίο είναι η Ιλιάδα του Ομήρου. Τη Ιλιάδα σώζονται 643 κώδικες, δηλαδή αρχαία χειρόγραφα. Είναι γραμμένοι μετά το 1200 μετά Χριστόν. Μπορεί κανείς όμως να πει ότι αυτά δεν είναι αληθινά και πραγματικά βιβλία? Η απόσταση μεταξύ της συγγραφής της Ιλιάδας και των διαφόρων κωδίκων ξεπερνάει τα 1800 χρόνια. Με άλλα λόγια, οι κώδικες της Καινής Διαθήκης είναι κατά 1600 χρόνια πλησιέστερα στη συγγραφή του προτύπου, πιο κοντά στο πρωτότυπο από τα ομηρικά έπι, τα οποία κανείς δεν αμφισβητεί και όλοι ξέρουμε ότι είναι έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Λοιπόν,
Τώρα να δούμε εξωτερικές μαρτυρίες. Αυτό που ονομάζουμε εξωτερικές μαρτυρίες. Κάθε τι που είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο για το οποίο μιλάμε, αλλά προέρχεται από κάποιο άλλο βιβλίο ή πρόσωπο ή άλλη πηγή πληροφοριών και αρχαιολογικά ακόμα ευρήματα, λέγεται εξωτερική μαρτυρία. Η μαρτυρία άλλων συγγραφέων, τα αρχαιολογικά ευρήματα, διότι όπως είπαμε τώρα, δεν είναι μόνο αυτοί οι χριστιανοί συγγραφείς που αναφέρουν για τον Χριστό, οι τέσσερις Ευαγγελιστές και πολλοί άλλοι, χιλιάδες άλλοι που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, αλλά είναι και εξωτερικές πηγές, όπως είπαμε εμείς, για τους Ρωμαίους. Δεν είχαν καμιά δουλειά οι Ρωμαίοι να ασχοληθούν με τον Χριστό, ούτε πιστεύαν στον Χριστό, ούτε ξέραν, δεν είχαν νύχτα δηλαδή, τελείως νυχτωμένοι ήταν οι άνθρωποι, αλλά έγιναν τα γεγονότα αυτά στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ και γράψανε ακριβώς αυτά που είδαν. Ότι σταυρώσανε τον Χριστό, ότι λιθοβολήσανε τον Στέφανο, ότι κυνηγήσανε τους μαθητές πολλές φορές κλπ. Και γίνανε αυτά και εκείνα και τα άλλα. Και βλέπαν, μάλιστα λέει ο Ιώσυπος και ο Τάκητος και ο Πλίνιος, ότι σιγά σιγά διωγγώνονταν αυτό το κίνημα των μαθητών του Ναζωραίου και άρχισε να ανησυχεί τις αρχές. Πράγμα που το βλέπουμε και στις πράξεις των Αποστόλων. Πόσες φορές τα συνέδρια δεν τους έλεγαν να μην μιλάτε για τον Χριστό κλπ. Γιατί έρχεται ο κόσμος. Φεύγει από εμάς. Λοιπόν, ας δούμε δύο συγγραφείς που είναι ο Παπίας και ο Ειρηναίος. Ο Παπίας είναι επίσκοπος Ιεραπόλεως και Φρυγίας, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ευαγγελιστή δηλαδή, Ιωάννου που γράψει την Αποκάλυψη, ο Παπίας, 130 μετά Χριστόν. Τι γράφει? Λέει, ο Μάρκος γίνεται ακόλουθος στον Πέτρο, γράφει ο Παπίας. Το βλέπουμε και στις πράξεις των Αποστόλων. Στο Ευαγγέλιο του καταγράφει ότι άκουσε από αυτόν. Ο Μάρκος δηλαδή είναι, να μου επιτραπεί έκφραση, κολλητός φίλος του Αποστόλου Πέτρου. Είναι ο υποτακτικός του Πέτρου. Έχει τον Πέτρο σαν γεροντά του ο Μάρκος, γιατί είναι μικρότερος από τον Πέτρο. Και στο Ευαγγέλιο του καταγράφει ότι άκουσε από τον Απόστολο Πέτρο. Δεν είναι έγκυρο? Μα ο Απόστολος Πέτρος, έχουμε τόσους διαλόγους που κάνει με τον Χριστό. Όλους αυτούς τους διαλόγους ο Πέτρος τους αναφέρει για να τους γράψει ο Μάρκος. Γράφει και ο Πέτρος επιστολές, αλλά Ευαγγέλιο τελικά γράφει ο μαθητής του Πέτρου, ο Μάρκος. Καταγράφει ακριβώς ότι άκουσα τον Πέτρο, με ακρίβεια και πιστότητα, με χρονολογική σειρά. Και αυτό και ο ίδιος ποτέ δεν λέει ότι εγώ παρακολούθησα τον Χριστό. Αντιθέτως, ο Ιωάννης και ο Ματθαίος γράφουν «Εμείς τα ακούσαμε από το στόμα του Χριστού αυτά τα λόγια». Ποια λόγια? Αγαπάτε αλλήλους, τους μακαρισμούς, είδαν τα θαύματα, ακούσανε την αρχιερατική του προσευχή στη Γεστημανή και τόσα άλλα πράγματα τα οποία μας αναφέρουν οι δύο αυτοί οι Ευαγγελιστές. Και για τον Λουκά, αν και δεν γράφει εδώ το σημείωμά μας, εντούτοις ξέρουμε ότι ο Λουκάς ήταν ακόλουθος του Παύλου. Το ξέρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Κατά το Ματθαίον Ευαγγέλιο, που το έγραψε ο Ματθαίος, το έγραψε ειδικά για τους Εβραίους. Το κατά Ματθαίον, κοιτάξτε η πρόνοια του Θεού τώρα, τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό να το σκεφτεί κανείς. Ένα Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον, είναι για τους Εβραίους. Αλλιώς μιλάει ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο. Αναφέρει πολλά εβραϊκά στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη ο Ματθαίος, ως Εβραίος, για να πείσει τους Εβραίους ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αναφέρει και ο Λουκάς, αλλά ο Λουκάς μιλάει για πολλά θαύματα, για να αποδειχτεί η δύναμη του Χριστού δια των θαυμάτων. Μιλάει για πολλές αποδείξεις των θαυμάτων. Και γίνεται συγγραφέας περισσότερο για τους Έλληνες, ο Λουκάς. Μπαίνει στην ψυχολογία του Έλληνα δηλαδή, περισσότερο. Την ίδια εποχή έγραψε σε βιβλίο το Ευαγγέλιο και ο Λουκάς, που ήταν ο συνοδοιπόρος του Παύλου.
Ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του έγραψε αυτά που διδάχθηκε από τον Παύλο το 68 μετά Χριστόν. Ίσως εκεί κοντά μαρτύρησε ο Παύλος στη Ρώμη. Τώρα, ο Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο του, τα διδάχθηκε από τον Παύλο και έγινε αυτό το 68 μετά Χριστόν. Και πήγε και στη Ρώμη ο Λουκάς μαζί με τον Παύλο. Δεν εγκατέλειψε τον Παύλο, πήγε μαζί του στη Ρώμη. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ο προσωπικός του γιατρός ο Λουκάς. Αλλά ο Λουκάς ήταν και συγγραφέας. Ο Λουκάς ήταν και ευγενική ψυχή, μεγάλος άνθρωπος. Ήταν και αγιογράφος. Έζησε και άκουσε πολλές φορές την Παναγία να του μιλάει για τον Χριστό. Τις εμπειρίες της Παναγίας. Γι' αυτό γράφει τόσα πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Πώς αρχίζει ο Λουκάς, κοιτάξτε να δείτε. Λίγο αργότερα, στην Έφεσο, γύρω στο 75 μετά Χριστόν, έγραψε το Ευαγγέλιο και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Άλλοι το τοποθετούν στο 85 μετά Χριστόν, στο διωγμό του Διοκλητιανού. Εν πάση περιπτώσει, μετά το 75, δηλαδή, μετά το διωγμό που έγινε στην Ιερουσαλήμ, πήγε ο Άγιος Ιωάννης, μεγάλος στην ηλικία, στην Πάτμο και έγραψε την Αποκάλυψη. Αυτός είναι, λέει, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ο οποίος στο μυστικό δείπνο έπεσε στο στήθος του Ιησού. Το γράφει ο ίδιος, αλλά δεν λέει ότι εγώ είμαι εκείνος που έπεσε στο στήθος του Ιησού, σαν επιστήθιος και αγαπητός φίλος. Αν το βλέπουμε στο μυστικό δείπνο, ο Ιωάννης έχει σκύψει έτσι μπροστά στον Χριστό και τον ακουμπάει εδώ. Ίσως είναι η στιγμή που μας λέει και ο Λουκάς και ο Ιωάννης, ότι και ο Ματθαίος νομίζω το λέει, ότι ρώτησε τότε ο Ιωάννης ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει Κύριε, για να μάθει ποιος ήταν. Δηλαδή να ακούσει το Χριστό να του πει και του είπε ο Χριστός εκείνος τώρα που θα δώσει το ψωμί αυτό. Δεν ήθελε να πει ότι είναι ο Ιούδας και να το ακούσουν όλοι, γιατί κινδύνευαν οι άλλοι να τον χτυπήσουν, να τον διώξουν, να τον... και ιδίως ο Πέτρος λέει ότι μπορεί να τράβει και κάνα μαχαίρι, έτσι, γιατί στο Μάλχο ο Πέτρος είναι οξύθυμος και τραβάει και το μαχαίρι του. Για να μην τον προφυλάξει λοιπόν ο Χριστός, του είπε του Ιωάννη μυστικά σε αυτή, αυτός θα με προδώσει που θα του δώσω τώρα να φάει. Και του έδωσε αμέσως του Ιούδα μια μπουκιά βουτυγμένη στο λάδι, στο πιάτο. Πολύ δύσκολο να βρει κανείς στην παγκόσμια γραμματεία άλλο βιβλίο με τόσες αυθεντικές εξωτερικές μαρτυρίες για το χρόνο της συγγραφής του Ευαγγελίου όσο οι μαρτυρίες του Παπία, του Ειρηναίου και τα Άγια, για τα Άγια Ευαγγέλια. Να δούμε τα ιστορικά ευρήματα, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος και δεν έχουμε ακόμα πει τίποτε. Οπότε θα κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή για το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί αξία έχει. Όχι να μας λένε πολύ σύγχρονοι ότι ο Χριστός θα είναι μια μεγάλη μορφή. Έτσι, αυτό κυκλοφορεί σε πολλά βιβλία. Και Αμερικάνοι συγγραφείς πολλοί εκθιάζουν τον Χριστό σε μια μεγάλη ιστορική μορφή. Δεν μας φτάνει μας αυτό. Εμείς πιστεύουμε τον Χριστό σαν τέλειο άνθρωπο και τέλειο Θεό. Διότι σας παρακαλώ πολύ πέστε μου. Τι να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός ακολούθησε την κοινή μοίρα των ανθρώπων, πέθανε και δεν αναστήθηκε, όπως παρουσιάζουν μερικοί τον ιστορικό Χριστό, ψευδώς τον παρουσιάζουν έτσι. Εμείς ξέρουμε τον αναστημένο Χριστό και εκεί επάνω στηρίζεται και η δύναμη της πίστεως μας. Θα βοηθηθούμε από έναν που είναι αναστημένος και είναι Θεός, από έναν που είναι καλός άνθρωπος, ο τελειότερος άνθρωπος της ανθρωπότητας, τι βοήθεια θα πάρουμε μετά το θάνατό του. Εδώ έχουμε ντοκουμέντα ότι ο Χριστός αναστήθηκε και παρουσιάστηκε σε 12 ανθρώπους και μετά σε άλλους 100. 150 άνθρωποι τον είδαν εν συνόλο μετά την Ανάστασή του. Όχι όμως οι Φαρισαίοι. Και κάποιος λέει, δεν ήθελε να τον δουν οι Φαρισαίοι για να μην μεγαλώσει την κόλασή τους. Από ευσπλαχνία δηλαδή. Αλλά τον είδανε 150 άνθρωποι. Και οι μαθητές τον είδανε μια φορά, αλλά πολλές φορές. 2, 3 και 4 φορές. Τον είδαν οι μαθητές του αναστημένο. Έχουμε καθηγητές παγκοσμίου κύρους και επιστήμονες, οι οποίοι
βρίσκονται στα πανεπιστήμια της Αμερικής, στο Yale, όπως είναι ο Miller Burroughs, που λέει σε σύγκριση της γλώσσας των Ευαγγελίων με τη γλώσσα των παπύρων που προέρχονται από το πρώτο μετά Χριστό αιώνα, στερεώθηκε η πεποίθησή μου ότι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν τον πρώτο αιώνα και ότι έφτασαν σε εμάς χωρίς να αλλοιωθούν. Καθηγητής πανεπιστημίου ο άνθρωπος είναι αυτός και ερευνητής του θέματος του Χριστού. Δεν είναι ένας που είναι στο καφενείο και μας λέει άντε ρε, αυτά είναι. Γιατί πολλοί από το καφενείο έτσι βγάζουν κάποιες απόψεις. Ένας βιβλικός αρχαιολόγος, ο Άλμπριθ, μας λέει: τώρα μπορούμε να υποστηρίζουμε με απόλυτη σιγουριά ότι τίποτε απολύτως δεν μας υποχρεώνει να υπούμε ότι έστω και ένα μόνο βιβλίο της Καινής Διαθήκης γράφτηκε μετά το 80 μετά Χριστόν. Όλα γραφτήκανε πριν. Τα βιβλία της Καινής, από έρευνες ο άνθρωπος τα βγάζει, έτσι. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν από εβραϊκής καταγωγής χριστιανούς μεταξύ του 40 και 80 μετά Χριστόν. Ακριβέστερα, μεταξύ του 50 και 75. Εξαίρεση έχει αποκάλυψη, όπως είπαμε, που γράφτηκε λίγο αργότερα. Οι πράξεις των Αποστόλων είναι πρώτου επίπεδου ιστορικό βιβλίο, διότι ο συγγραφέας Απόστολος Λουκάς, λέει ο καθηγητής William Ramsay, Sir William Ramsay, γνωστός ιστορικός και αρχαιολόγος και πολλά πράγματα έχει αυτός ο άνθρωπος, Sir William Ramsay, μπορεί να βρείτε βιβλία του να διαβάσετε. Τον λέει μέγιστο αρχαιολόγο όλου του κόσμου, ο Ramsay. Γράφει για τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ερεύνησε το θέμα των πράξεων των Αποστόλων. Πήγε στα μέρη που γίνανε, διασταύρωσε εποχές, καταστάσεις, συνήθειες, ακόμα και τα ζώα της εποχής εκείνης, τι έθιμα είχανε, αυτά που περιγράφει ο Χριστός μέσα, ότι κάνανε το κορβάν που λέει, κάνανε αφιέρωμα τότε στο ναό κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα αυτός τα ερεύνησε πάρα πολλά χρόνια και άλλαξε, λέει, την αρχική γνώμη που είχε. Νόμιζε ότι αυτά γραφτήκανε και λέει ότι γράφτηκαν το 60 μετά Χριστόν, οι πράξεις των Αποστόλων, και ένας καφέ στη Μικρά Ασία τον υποχρέωσε να διακηρύξει τον Sir William Ramsay, τον μέγιστο κατά κοινή γνώμη αρχαιολόγο της Αγγλίας και του κόσμου ολόκληρου. Απεφάνθηκε ο άνθρωπος και λέει: οι πράξεις των Αποστόλων είναι πρώτου επίπεδου ιστορικό βιβλίο. Ο συγγραφέας Απόστολος Λουκάς πρέπει να τα καταταγεί στους μέγιστους ιστορικούς συγγραφείς του κόσμου. Όλες οι πληροφορίες που μας δίνει είναι απόλυτα ακριβείς. Πήγε και έλεξε όλες τις πληροφορίες. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι αυθεντικά. Δηλαδή, ό,τι γράφηκαν από τους Αποστόλους είναι βέβαιο, των οποίων φέρουν τα ονόματα και γράφτηκαν μεταξύ του 50 και 80 μετά Χριστό. Ακριβώς αυτά που έλεγε και ο Ramsay, ο Miller Barrow, Πανεπιστήμιο του Yale. Αυτός είναι Εγγλέζος ο Ramsay. Εννοείται ότι σε αυτό δεν συμφωνούν εκείνοι που κάνουν αντιχριστιανική προπαγάνδα. Αυτοί εξακολουθούν να επιπυλίζουν σε ανθρώπους που δεν ξέρουν τι εντωμεταξύ έχει διαπιστώσει η επιστήμη, τις γνώσεις διαφόρων συγγραφέων του περασμένου αιώνα που είναι τεκμηριώτες, όπως λέει του Γιάννη Κορδάτου, των μαξιστών και αθεϊστών, του Μάρας και βάλε και άλλους μέσα, πάρα πολλούς, οι οποίοι ήταν πολύ Γάλλοι συγγραφείς του 19ου αιώνα, του 18ου αιώνα, συκοφάντησαν τα Ευαγγέλια με συκοφαντίες ψευδείς πάνω στο γόνατο, πρόχειρες και καθόλου σοβαρές. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια καλή διήγηση για αυτά που πιστεύουμε. Με βάση αυτά, μας παρέδωκαν εκείνοι που υπήρχαν εξ αρχής αυτόπτες μάρτυρες και στη συνέχεια κήρυκες της χριστιανικής πίστεως. Δηλαδή πηγαίνανε πολλοί να αποδείξουν το λάθος του Ευαγγελίου και γινόντουσαν χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα κι εγώ, ο συγγραφέας λέει, και παρακολούθησα όλα αυτά από την αρχή για να καταγράψω συστηματικά και να καταλάβουμε ότι είναι σοβαρά αυτά που εντιδάχθεις. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στη Δευτέρα του Επιστολή: δεν πιστεύουμε σε όμορφα και συναρπαστικά παραμύθια, ή μάλλον για τον Απόστολο Παύλο, συγγνώμη, για τον Απόστολο Πέτρο, θα βάλω το πράγμα στη θέση, για τον Απόστολο Πέτρο γράφει κάποιος, ο οποίος είναι χριστιανός ερευνητής, και λέει,
δεν είναι μια στοχαστική σύλληψη φαντασίας η προσωπικότητα του Χριστού. Διότι ο Πέτρος λέει, εμείς εκηρύξαμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έζησε ανάμεσά μας, γεμάτος θεϊκή δύναμη. Τη μεγαλοσύνη Του εμείς την είδαμε με τα μάτια μας. Όχι μόνο αυτό, και σε άλλο σημείο λέει, ψηλαφίσαμε και τον Χριστό και είδαμε τους τύπους των ύλων, τα βαθλώματα που είχε στο σώμα του από τα καρφιά, τα οποία μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί φάνηκε σε μια εβδομάδα στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του, πώς κλείσανε, αν δεν ήταν Θεός. Δεν είναι θαύμα το πώς μια πληγή από ένα καρφί, η οποία μπορεί να δημιουργήσει και τέτανο, και αν η σύγχρονη επιστήμη την αναλάβει, θα την επουλώσει μετά από 40 ημέρες, μετά από 2 μήνες. Εδώ μέσα σε μια εβδομάδα, τα καρφιά από πληγές γίνανε ουλές. Δεν είναι αυτό μεγάλο πράγμα, να το σκεφτεί κανείς. Και πάει, έχει πολλά εδώ. Η Αποστολή λέει, με άλλα λόγια, τον είδαμε με τα μάτια μας, τον ακούσαμε με τα αυτιά μας, τον εψηλαφίσαμε με τα χέρια μας, ακούσαμε το κήρυγμά Του, κηρύξαμε εμείς οι ίδιοι τον Χριστό, και είναι πάνω από κάθε αμφισβήτηση και πραγματικότητα. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι αντίπαλοι μας, εννοεί τους Φαρισαίους. Πράγματι, για σκεφτείτε ότι οι Φαρισαίοι ήξεραν την Ανάσταση του Χριστού και πλήρωσαν τους στρατιώτες. Το φαντάζεστε αυτό? Εξωφρενικά πράγματα. Ήξεραν την Ανάσταση, ότι έγινε, και πλήρωσαν τους στρατιώτες για να μην μπουν τίποτα στους Εβραίους. Θα μείνουμε όμως εδώ, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχει πολλές πληροφορίες αυτό το βιβλίο. Κοιτάμε το βιβλίο που λέει «Τι είναι Χριστός» του Μητροπολίτου Μελετίου Νικοπόλεως. Και θα δούμε σε άλλη εκπομπή βήμα-βήμα πώς έγιναν τα γεγονότα αυτά και της Αναστάσεως και της Σταυρώσεως, της Σταυρώσεως και του Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά μέχρι εδώ περιγράψαμε την αλήθεια των Ευαγγελίων από ανθρώπους μεγάλους, ιστορικούς, από Αγίους και από τους ίδιους τους Ευαγγελιστές πώς είδαν τα πράγματα. Έχουμε και τον Λόρενς Μακκίνλεϊ, καθηγητή του Peter College, ο οποίος γράφει, να τελειώσουμε αυτό, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όταν άρχισαν οι Απόστολοι να κηρύττουν και όταν έγραψαν τα Ευαγγέλια, ζούσαν ακόμη αυτόπτες μάρτυρες. Και οι αυτόπτες δεν ήσαν μόνο φίλοι και πιστοί, ήσαν και φανατικοί αντίπαλοι του χριστιανισμού και του Χριστού. Η παράδοση μας βεβαιώνει πως το κήρυγμα της χριστιανικής πίστεως γινόταν κατά κανόνα σε ανοιχτό χώρο και ενώπιον ανθρώπων με εχθρική διάθεση απέναντι του Χριστού. Πόσες φορές δεν πήγαν να τον πετάξουν από γκρεμό τον Χριστό ή να τον λιθοβολήσουν. Και έφυγε, λέει, από μέσα από τα χέρια τους και χάθηκε. Πώς χάνεται ένας άνθρωπος μέσα από ένα πλήθος? Το πλήθος, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να φύγει μέσα από ένα πλήθος μανιασμένο, το οποίο ζητάει να τον λιτζάρει? Δεν ξαναγίνει αυτό ποτέ. Πώς θα φύγεις από εκεί? Από δεκάδες, εκατοντάδες σώματα που σε έχουν περικυκλώσει. Δεν μπορείς να φύγεις. Ουδής μπορεί να ξεφύγει από 100 ανθρώπους όταν είναι περικυκλωμένος. Τι 100, από 10, από 5. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο Χριστός ξέφυγε μέσα από τα χέρια των εχθρών του, οι οποίοι ήταν πάνω από 500 άνθρωποι, και δεν τον έπιασε κανένα. Δεν καταλάβανε που ήταν. Χάθηκε από ανάμεσά τους. Έγινε άφαντος. Αυτά λοιπόν εμείς τα βλέπουμε και τα πιστεύουμε. Αλλά βλέπουμε και τα θαύματα του Χριστού μετά Χριστόν. Τα σημερινά θαύματα που γίνονται. Και επειδή πέρασε ο χρόνος, δεν θα μακρηγορήσουμε άλλο. Θα συνεχίσουμε σε άλλη εκπομπή. Πιστεύουμε και τα σημερινά θαύματα τα οποία γίνονται. Και γίνονται χιλιάδες θαύματα καθημερινά. Μικρά και μεγάλα. Ο κάθε πιστός έχει στη δικιά του ζωή μερικά θαύματα να μας διηγηθεί. Και αν κοιτάξουμε κατάματα τον Κύριό μας, θα διαπιστώσουμε ότι με τα μάτια της ψυχής μας τον βλέπουμε πλέον καθαρά. Καθαρά βλέπουμε τον Χριστό με τα μάτια της ψυχής μας. Αρκεί να πιστεύουμε στον Χριστό
ότι είναι ο Θεάνθρωπος λύτρωτής μας. Να το πιστεύουμε. Και τότε τον βλέπουμε καθαρά με τα μάτια της ψυχής. Όπως βλέπουμε την εικόνα. Το ίδιο καθαρά με τα μάτια της ψυχής βλέπουμε τον Χριστό, ότι είναι ζωντανός και ότι μας περιμένει και ότι όλα αυτά που έχει πει είναι ρήτρες, είναι θέσφατα, είναι πράγματα όχι φανταστικά αλλά πραγματικά 100% και γι' αυτό παίρνουμε ελπίδα και δύναμη και θάρρος και περιμένουμε να τον συναντήσουμε τον Κύριο. Ας μείνουμε όμως μέχρι εδώ σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν είμαστε καλά, εδώ πάλι θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.